Καλημέρα. Είστε ο κύριος Χρήστος Μακρύδης, πλημμυροπαθής εδώ. Το νερό έχει φτάσει πόσο? 1,80. Μέσα στο σπίτι 1,80. Μέσα στο σπίτι 1,80. Είναι υπερψωμένο σόγιο. Ναι. Υπάρχουν φωτογραφίες που μετά την πλημμύρα της από το κινητό μπορώ να σας τις στείλω αν θέλετε. Θα τις δούμε, ναι. Δηλαδή εκεί που βλέπουμε... Μέχρι εδώ, ναι, φαίνεται ξεκάθαρα. Ναι. Έχει φτάσει το νερό. Είναι σχεδόν στους ώμους σας. Ναι. Και το σπίτι εδώ διαλύθηκε όλο? Διαλύθηκε όλο, τα πέταξε όλο, όλο τα έπρεπε. Μάλιστα. Τώρα, γι' αυτό το σπίτι εσείς καλείστε να πληρώσετε σχεδόν 600 ευρώ από ό,τι είδα. Στο όνομά σας ήρθε. Αλλά όμως δεν έχετε πάρει την πρώτη αρρωγή. Δεν έχω πάρει 0 ευρώ. Δεν πήρα τίποτα. Έχετε καταθέσει χαρτιά τα πάντα όλα? Τα έχω καταθέσει όλα, επανειλημμένος. Προσπάθησα να την κοινώσω πολλές φορές με την ΔΕΕ. Τις λίγες φορές που επικοινώνησα, κάποια χαρτιά που έκανε που μου ζήτησε, τα έχω στείλει. Απάντηση δεν έλαβα. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω, δεν ξέρω τι φταίει, γιατί δεν παίρνω τίποτα. Πώς σας βρήκαν τόσο εύκολα με τον ΕΝΦΕ και δεν σας βρίσκουν με την πλημμύρα, πώς το εξηγείτε? Αυτό πρέπει να το απαντήσει το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν γνωρίζω. Έπρεπε ήδη να υπάρχει συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και ΔΕΕ για τους πλημμυρισμένους, για τους πλημμυροπαθείς. Νομίζω είναι το. Δηλαδή, και τώρα προσπαθείτε να το φτιάξετε με δικά σας χρήματα? Ναι, αλλά εντάξει, τα χρήματα κάπου ρίξει για να το καθαρίσω. Αλλά δεν είναι εδώ, εγώ. Ναι. Πέφτει ξεκάθαρα εδώ. Ναι. Εδώ, εδώ είναι η λάμπα. Εδώ επίσης. Ναι, για άνοιξτε λίγο το παράθυρο σας, είναι εύκολο. Ναι. Πέφτει ξεκάθαρα. Δηλαδή το βάζουμε ένα στάρι. Ναι. Για να μπορέσουμε, γιατί το μάστερ ότι όλη η εργασία θα είναι όπου λίγη ο μέρος. Φάει εδώ μετά τα στάρι, πέταξε η εργασία. Για να μπορέσουμε μετά κάποια στιγμή να το βάψουμε. Κάπως τελειώσει. Και πάμε πάλι προς εδώ. Ναι. Εδώ το νερό ήταν μέχρι εδώ πάνω, όπως βλέπω εγώ. Ναι, εδώ. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Ψυγείο, πλυντήριο, όλα αυτά. Όλα διαλυμένα. Τα επιφόβατε επίσης. Ναι. Και μου λέγατε ότι έχετε και αναπηρία. Έχω αναπηρία από το 4%. Από εκεί πάνω. Ναι. Και παρόλα αυτά, ούτε αυτό δεν μέτρησε. Το κατέθεσα στον λογιστή, μου είπε ότι δεν θα ισχύσει το άσχημα για αυτό, δεν θα ισχύσει. Και δεν ξέρω αν θα ισχύσει και τον χρόνο. Τώρα από την ΑΔΕ που πήγατε εκεί, τι σας είπανε? Μου είπαν ότι αν δεν πληρώσω την πρώτη δόση. Την πρώτη δόση κανονικά, θα γίνουν νόμιμες προσαυξήσεις όπως τις γνωρίζουμε όλοι μας. Και πνιγμένος και χρεωμένος. Και δαλμένος και χρεωμένος.